Μολυψίες χωρίς τις απαιτούμενες άδειες από τον Δήμο Δοδόνης, καταγγέλει η μείζωνα πλειοψηφία, η οποία συνεχίζει να απέχει από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς μέχρι σήμερα δεν της έχουν δοθεί γραφεία και γραμματιακή υποστήριξη για να ασκεί τα καθήκοντά της. Η πρώτη καταγγελία αφορούσε αμολυψία στην τοπική κοινότητα Πέρδικας με τον επικεφαλής της παράταξης Δοδόνη, Δύναμη Δημιουργίας Γιάννη Καραμπίνα, να σημειώνει πως ήδη για το θέμα αυτό επενέβη ο εισαγγελέας μετά από παρέμβαση και των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Τον ίδιο δρόμο ακολουθεί και η υπόθεση αμολυψίας από τον ποταμό Τύρια που οδήγησε και στην προσωρινή προσαγωγή υπαλλήλου του Δήμου Δοδόνη την προηγούμενη εβδομάδα. Η πρώτη καταγγελία ήταν για την αμολυψία που γινόταν στην τοπική κοινότητα Πέρδικας. Που ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, ερώτηση που έκανα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπε ότι παίρνει ο Δήμος Δοδόνης για τις ανάγκες των Δημοτών. Αυτή ήταν η έκφραση που χρησιμοποίησε. Καταγράφηκε στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου και εκεί θα πρέπει να ξέρετε ότι ήρθαν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος από την Βόρεια Ελλάδα, Διεύθυνση Μεταλλείων, καταγράψαν τα γεγονότα, έκαναν έγγραφο στο Δήμο Δοδόνης για να περιφράξει το χώρο όπου. Η οποία έγινε η περίφραξη, έχει επενέβει η νέος εισαγγελέας, υπάρχει δικαστική διερεύνηση του θέματος και εκεί δεν μπορώ να πω παραπάνω θέματα. Το δεύτερο λοιπόν έγινε καταγγελία από πολίτες την προηγούμενη εβδομάδα στην Τύρια ότι συνεργείο του Δήμου παίρνει αμολυψία από το ποτάμι. Επενέβη η αστυνομία ως όφιλε και έγινε αυτόφορη διαδικασία. Από ό,τι ξέρω, πήγε ο Δήμαρχος, επενέβη ο εισαγγελέας και άφησαν τους υπαλλήλους ελεύθερους, γιατί αυτοί από οι υπάλληλοι από κάπου πήραν εντολή. Η εντολή λοιπόν είναι πολιτική. Η πολιτική εντολή πρέπει να πάρει και την πολιτική ευθύνη. Έχω πάρει απάντηση από την αποκεντρωμένη διοίκηση ότι στην Πέρδικα δεν υπήρχε καμία άδεια αμολυψίας. Αυτό το πήγε και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος στην Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, και έχουμε πει ότι υπεβαίνει η εισαγγελέας. Στην Τυρία λοιπόν δεν υπάρχει καμία άδεια. Οι άδειες λοιπόν δίνονται από την περιφέρεια, δίνονται από τις τεχνικές υπηρεσίες για την παραποτάμια περιοχή, και επειδή έψαξα το θέμα δεν υπήρχε καμία άδεια. Όταν θέλουμε λοιπόν καταγγέλουμε όλους σε όλα, αλλά όταν είναι για τον εαυτό μας δεν λέμε ότι δεν χρειαζόμαστε άδειες. Οι άδειες λοιπόν δεν υπήρχαν, δεν υπάρχουν και κατά συνέπεια ο εισαγγελέας θα κάνει τη δουλειά του αυτή που ξέρει και ορίζει ο νόμος. Μάλιστα, ο κύριος Καραμπίνας απάντησε και στην ανακοίνωση της Πρόεδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του ΣΟΤΑ του νομού Ιωαννίνων, Τίνα Ζέκα, με αφορμή την προσαγωγή του εργαζόμενου. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εγώ πρέπει να καταδικάσω τη συνέντευξη, τη δήλωση που έκανε η κυρία Τίνα Ζέκα στα κανάλια της πόλεως και έχει γίνει εκπρόσωπος τύπου του Δήμου Δοδόνης, που από ό,τι γνωρίζω είναι στην διεύθυνση, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Ηπείρου, και θα μπορούσε η κυρία Ζέκα, αντί να λαϊκίζει με τους υπαλλήλους ότι δεν έπρεπε να τους συλλάβουν κτλ., θα συμφωνήσουμε εδώ, αλλά η κυρία Τίνα Ζέκα όλο αυτό τον καιρό υπερασπίζει το περιβάλλον, όπως υπερασπιζόταν και καλά έκανε και το Λούρου ποταμό και παλιότερα την Τύρια και παλιότερα που πέραν να μολυψεί σε άλλους χώρους. Αλλά θα πρέπει να ξέρει ότι το καλό και το γενικό συμφέρον είναι να προστατεύουμε το περιβάλλον, όχι να είμαστε κατά περίσταση εκπρόσωποι τύπου συγκεκριμένου δημάρχου. Τέλος, ο κύριος Καραμπίνας επανέλαβε το αίτημα της παράταξης ώστε να της παραχωρηθούν γραφεία. Δεν μπορούμε να συνεδριάζουμε στα πεζοδρόμια, δεν μπορούμε να συνεδριάζουμε στα καφενεία, δεν μπορούμε να συνεδριάζουμε δεξιά και αριστερά. Όλοι οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα έχουν παραχωρήσει χώρους και γραμματιακή υποστήριξη στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Η δημοκρατία λοιπόν και οι δημοκρατικοί θεσμοί ορίζουν ότι για να γίνεται καλά μια δουλειά, η συμπολίτευση να κάνει τη δουλειά της και η αντιπολίτευση να κάνει τη δική της, που είναι ο έλεγχος της νομιμότητος των αποφάσεων της Δημοτικής Αρχής. Μετά από αυτό επανήλθαμε στις 30 Ιανουαρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπαμε το θέμα ότι ξέρετε πρέπει να γίνει κτλ. Αφού λοιπόν πέρασαν 45 μέρες, επανήλθαμε με έγγραφο στην αποκεντρωμένη διοίκηση στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον Δήμο Δοδόνης τι θα κάνουμε με τα γραφεία. Και τελευταία επανήλθαμε στην Επιτροπή, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη Λογοδοσία, που κάναμε δύο ερωτήματα και δεν μας απαντήθηκαν. Πρέπει να καταλάβετε και να ξέρετε ότι είναι υποχρεωμένη η Δημοτική Αρχή εντός 30 ημερών να απαντά σε όλα τα έγγραφα τόσο της αντιπολίτευσης αλλά και των Δημοτών. Πράγμα που δεν γίνεται στο Δήμο Δοδόνης. Κατά συνέπεια, λοιπόν, με όλα αυτά που γίνεται στο Δοδόνης, εμείς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε μια παροδία Δημοτικού Συμβουλίου όταν δεν έχουμε γραφεία να συνδυάσουμε. Γι' αυτό, λοιπόν, όσο δεν μας παραχωρούνται γραφεία, δεν μπορούμε να συμμετέχουμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να κάνουμε τη δουλειά αυτή που ορίζει ο νόμος. Κατά συνέπεια, συνεχίζουμε να απέχουμε μέχρι να δούμε τι θα γίνει αυτή η λύση.